Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 363. Σελίδες, λοιπόν, 363 από το βιβλίο Βασιλέων Β. Βασιλέων Β και κεφάλαιον 5. Κεφάλαιον Ε. Βασιλέων Β, σελίδα 363 και κεφάλαιον Ε. Ο δε Νεεμάν, ο στρατηγός του βασιλέως της Συρίας, ή το ανήρ μέγας ενώπιον του Κυρίου αυτού και τιμόμενος, επειδή ο Κύριος δι' αυτού έδωκε σωτηρίαν εις την Συρίαν. Και ο άνθρωπος ή το δυνατός ενισχύει λεπρός όμως. Εξήλθον δε οι Σύριοι κατά τάγματα και έφερον εχμάλωτον εκ της γης του Ισραήλ μικρά την κόρη. Και υπηρέτη τη γυναίκα του Νεεμάν και είπε προς την Κυρίαν αυτής: «Ήθε να είτο ο Κύριος μου έμπροσθεν του προφήτου εν Σαμαρία, διότι ήθελε να ιατρεύσει αυτόν από της λέπρας αυτού». Και εισελθόν ο Νεεμάν, απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού λέγον: «Ούτω και ούτως ελάλησεν η κόρη η εκ της γης του Ισραήλ». Και είπεν ο βασιλεύς της Συρίας: «Ελθέ, είπαγε, και θέλω στείλει επιστολήν προς τον βασιλέα του Ισραήλ». Και ανεχώρησε, και έλαβεν εν τη χειρή αυτού 10 τάλαντα αργυρίου και 6 χιλιάδας χρυσούς και 10 αλαγάς ενδυμάτων, και έφερε την επιστολήν προς τον βασιλέα του Ισραήλ, λέγουσαν: «Και τώρα, καθώς έλθει η επιστολή αυτή προς σε, ιδού έστειλα προς σε Νεεμάν το δούλο μου, δια να ιατρεύσεις αυτόν από της λέπρας αυτού. Και καθώς ανέγνωσεν ο βασιλεύς του Ισραήλ την επιστολήν, διέσχισε τα ημάτια αυτού και είπε: «Θεός είμαι εγώ, δια να θανατώνω και να ζωοποιώ, ώστε ούτως στέλει προς εμένα ιατρεύσω άνθρωπον από της λέπρας αυτού». Γνωρίσατε λοιπόν, παρακαλώ, και ειδέτε ότι ούτως ζητεί πρόφασιν εναντίον μου. Ως δε ήκουσεν ο Ελισαί, ο άνθρωπος του Θεού, ότι ο βασιλεύς του Ισραήλ διέσχισε τα ημάτια αυτού, απέστειλε προς τον βασιλέα λέγον: «Διατί διέσχισα τα ημάτια σου? Ας έλθει τώρα προς εμέ και θέλει γνωρίσει ότι είναι προφήτης εν το Ισραήλ». Τότε ήλθε ο Νεεμάν μετά τον ύπον αυτού και με τις αμάξεις αυτού και εστάθη εις την θύραν της οικίας του Ελισαί και απέστειλε προς αυτόν ο Ελισαί μηνυτήν λέγον: «Είπαγε και λούστητη επτάκησεν το Ιορδάνη και θέλει επανέλθει σάρξου εισέ και θέλεις καθαριστεί». Ο δε Νεεμάν εθυμώθη και ανεχώρησε και είπε: «Ιδού, εγώ έλεγον θέλει βεβαίως εξέλθει προς εμέ και θέλει σταθεί και επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου του Θεού αυτού και διακινήσει την χείρα αυτού επί των τόπων και ιατρεύσει των λεπρών. Ο Αβανά και ο Φαρφάρ, ποταμοί της Δαμασκού, δεν είναι καλύτεροι υπερ πάντα τα ύδατα του Ισραήλ? Δεν είναι δυνάμει να λουστώ εν αυτής και να καθαριστώ?» Και στραφής ανεχώρησε με τα θυμού. Επλησίασαν δε οι δούλοι αυτού και λάλησαν προς αυτόν και είπαν: «Πάτερ μου, εάν ο προφήτης ήθελε είπε μέγα πράγμα, δεν ήθελες κάμι τούτο? Πόσο μάλλον τώρα, όταν συλλέγει λούστητη και καθαρίστητη?» Τότε κατέβη και βυθίστη επτάκηση στον Ιορδάνη κατά τον λόγο του ανθρώπου του Θεού, και η σάρξ αυτού απεκατέστη ο σάρξ πεδίου μικρού και εκαθαρίστη. Και επέστρεψε προς τον άνθρωπο του Θεού αυτός και πάσα η συνοδεία αυτού και ήλθε και στάθη έμπροσθεν αυτού και είπεν: «Ιδού τώρα εγνώρισα ότι δεν είναι Θεός εν πάση τη γη ημί εν το Ισραήλ. Όθεν τώρα δέχθητη παρακαλώ δώρον παρά του δούλου σου. Ο δε είπε: «Ζή Κύριος, ενώπιον του οποίου παρίσταμε, τεν θέλω δεχθεί». Ο δε εβίαζεν αυτό να δεχθεί, αλλά δεν έστερξε. Και είπεν ο Νεεμάν: «Και αν μη ας δοθεί παρακαλώ εις τον δούλο σου 2 ημιώνων φορτίων εκ του χώματος τούτου, διότι ο δούλος σου δε θέλει προσφέρει στο εξής ολοκαύτωμα ουδέ θυσίαν εις άλλους θεούς παρά μόνο εις τον Κύριον. Περί τούτου του πράγματος ας συγχωρήσει ο Κύριος τον δούλο σου, ότι όταν εισέρχεται ο Κύριος μου εις τον οίκον του Ρημών δια να προσκυνήσει εκεί και στηρίζεται επί την χείρα μου, και εγώ κλείνω εμ' αυτόν εν το οίκο του Ρημών, ενώ κλείνω εμ' αυτόν εν το οίκο του Ρημών ο Κύριος, ασυγχωρείς το δούλο σου περί του πράγματος τούτου». Και είπε προς αυτόν: «Είπαγε εν ειρήνη», και ανεχώρησε από αυτού μικρόν τη διάστημα. Αμήν.
Νεεμάν ο Σύρος, ένα στρατηγός, ένα ιδιαίτερο πρόσωπο, για το οποίο ο Κύριος Ιησούς Χριστός πολλά χρόνια αργότερα είπε ότι πολλοί λεπροί ήσαν στο Ισραήλ επί Ελισαέ του προφήτου, αλλά κανένας από αυτόν δεν καθαρίστηκε παρά μόνο ο Σύρος ο Νεεμάν. Ένα πρόσωπο λοιπόν μέσα από το οποίο δόξασε ο Θεός το όνομά του και υψώθηκε το όνομα του Κυρίου σε όλη τη Συρία. Ένα ιδιαίτερο πρόσωπο με το οποίο με τη χάρη του Χριστού σήμερα θα ασχοληθούμε, γιατί ήταν στρατηγός, ήταν ανήρ μέγας επειδή τον τιμούσε ο βασιλιάς της Συρίας και τον τιμούσε γιατί ο Κύριος δια του Νεεμάν έδωκε σωτηρία εις τη Συρία. Ο Κύριος έσωσε τη Συρία δια του Νεεμάν. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί να προσέξουμε τη διάκριση που κάνει ο Θεός. Πολλοί άνθρωποι εργάζονται το έργο του Θεού, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι όχι αν ο άνθρωπος εργάζεται το έργο του Θεού, αλλά αν ο Θεός χρησιμοποιεί τον άνθρωπο στο έργο του. Γιατί όταν ο άνθρωπος εργάζεται το έργο του Θεού, κάνει ό,τι μπορεί. Όταν όμως ο Θεός χρησιμοποιεί κάποιον άνθρωπο στο έργο του Θεού, τότε ο Θεός κάνει ό,τι αυτός μπορεί. Και είναι απίστευτο ότι ο Θεός έσωσε τη Συρία. Λαό ειδωλολατρικό, λαό που δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια, με το Θεό, με το έργο του Θεού, αλλά ο Θεός ενήργησε κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί ήθελε να συστήσει και να υψώσει έναν άνθρωπο, τον Νεεμάν, μέσα από τον οποίο επρόκειτο ο Θεός να δοξάσει το όνομά του. Είχε έναν προφήτη, τον Ελισέ, πραγματικά έμπιστο, αξιόπιστο, πλήρη Πνεύματος Αγίου κατά τα πρότυπα της Παλαιάς Διαθήκης και δια του οποίου ο Θεός έκανε μεγαλεία. Αλλά ο Θεός είχε πρόθεση να φανερώσει τη δύναμή του και με τη θεραπεία τη μοναδική της λέπρας. Μιας αρρώστιας που ήταν τρομακτική για την εποχή εκείνη, δεν υπήρχε καμία πιθανότητα θεραπείας και βασάνιζε τους ανθρώπους. Ο Θεός όμως είχε πάρει μια απόφαση στερεή και αμετακίνητη, να φανερώσει σε όλους τους ανθρώπους ότι ο Θεός ο αληθινός είναι μεγαλύτερος από όλα και από τη λέπρα ακόμη. Όμως χρειαζόταν ένα σκεύος εκλογής του. Γι' αυτό και το Πνεύμα το Άγιο περιέτρεξε όλη τη γη. Έψαξε πρώτα από το λαό Ισραήλ και δεν βρήκε. Έψαξε σε όλη τη γη και βρήκε Νεεμάν το Σύρο. Έναν άνθρωπο που ο Θεός διέκρινε ότι η καρδιά του είναι τέλεια και μπορεί να ελπίσει, είναι τέλεια και μπορεί να ελπίσει στην παντοδυναμία του παντοδύναμου Θεού. Και ψάχνει να βρει τέτοιους ανθρώπους ο Θεός. Ψάχνει να βρει τέτοιες οικογένειες ο Θεός. Ψάχνει να βρει τέτοια εκκλησία ο Θεός. Ψάχνει να βρει ανθρώπους, οικογένειες, εκκλησία που για μέν τον άνθρωπο η καρδιά του να είναι τέλεια και να ελπίζει μόνο αλλά με όλη τη δύναμη της καρδιάς του στον Κύριο και στη δύναμη του Θεού. Οικογένεια όπου τα μέλη της οικογένειας να έχουν ένωση, να είναι ενωμένα, να έχουν ενότητα πίστεως, ενότητα πνεύματος και ενωμένοι με το σύνδεσμο της τελειότητος που είναι η αγάπη, εις το να ελπίζουν άπαντες στην παντοδυναμία του Κυρίου των δυνάμεων. Ή πιο σωστά, όταν τους δοθεί η ευκαιρία ή εξ ανάγκης ή κατά χάριν και κατά χάριν πάντοτε, να ελπίσουν εξ όλης της καρδίας τους στη δύναμη του Κυρίου των δυνάμεων. Αλλά ακόμη ψάχνει να βρει και εκκλησία
όπως είχε βρει την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, που δεν ήταν 10 άτομα, ήταν 3.000 και αργότερα 5.000, του οποίου πλήθος των πιστευόντων, η καρδία και η ψυχή ήταν μία. Η καρδία ήταν μία στο να πράττει πάντα τα θελήματα του Θεού και τέλεια στο να ελπίζει στον Κύριο και στην παντοδυναμία του Κυρίου, ότι δηλαδή τίποτα δεν είναι αδύνατον στο Θεό, αλλά και με μία ψυχή θέλουσα στο να εργάζονται, να υπηρετούν και να έχουν διατεθειμένο τον εαυτό τους όλοι στο να τους χρησιμοποιεί ο Θεός κατά το δικό του θέλημα. Και ο Θεός στην εποχή εκείνη που ήθελε να δοξάσει το όνομά Του, αποκαλύπτοντας την παντοδυναμία Του και έναντι της λέπρας ακόμη, έψαξε και βρήκε τον Νεεμάν το Σύρο και άρχισε να εργάζεται με αυτόν. Τον έκανε στρατηγό και προετοίμαζε τα πάντα. Τον σύστησε σε όλη τη Συρία και στο βασιλιά της Συρίας, καθώς αυτόν ο Θεός χρησιμοποίησε για να ελευθερώσει τη Συρία. Και τον κατέστησε αυτόν τον άνθρωπο μέγα, τιμόμενο από όλους και από το βασιλιά, και δυνατό μέσα στην ισχύ την οποία του είχε προσδώσει ο Θεός. Είναι το έργο του Θεού. Και το έργο του Θεού, και αυτό είναι μήνυμα, αδελφοί αγαπητοί, είναι ιδιαιτέρως ένδοξο όταν βρει άνθρωπο του οποίου η καρδία είναι τέλεια και τη δεδομένη στιγμή θα ελπίσει με όλη του την καρδιά και με όλη τη δύναμη της ψυχής του στην παντοδυναμία του Κυρίου, δηλαδή ότι στον Θεό δεν υπάρχει αδύνατον. Το έργο του Θεού είναι ιδιαίτερο, είναι σπάνιο, είναι εκλεκτό, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι πολύτιμος εις τους οφθαλμούς του Κυρίου και σκοπεύει ο Κύριος να τον δοξάσει και να τον καταστήσει μέσα στον αψευδή λόγο του, μέσα στην Αγία Γραφή, πρόσωπο τιμόμενο εις τους αιώνες των αιώνων. Γιατί όλα θα παρέλθουν, και ο ουρανός και η γη και το πλήρωμα της γης. Ο λόγος του Θεού όμως θα μένει στον αιώνα και θα είναι τιμόμενο πρόσωπο Νεεμάν, όχι μόνο σήμερα μέσα από το λόγο του, αλλά εις τους αιώνες των αιώνων όλοι θα γνωρίζουν ότι αυτός είναι ο Νεεμάν ο Σύρος, μέσα από τον οποίο δοξάστηκε το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, επειδή βρήκε καρδιά τέλεια εις το να ελπίζει μόνο σε αυτόν και με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Αυτό σημαίνει, αδερφοί αγαπητοί, πριν συνεχίσουμε κάνοντας μία σημαντική παρένθεση, ότι ο Θεός σήμερα μας προσκαλεί, μας προκαλεί, μας παρακαλεί να εξητήσουμε, να μας αλλάξει την καρδιά και να μας χαρίσει χάριν του Χριστού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου καρδιά τέλεια, εάν το καταλάβουμε, το επιποθήσουμε και το εξητήσουμε, γιατί είναι μισθαποδότης ο Θεός και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Σήμερα λοιπόν εξητούμε σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν μικρή εκκλησία Κηβισιάς, εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, να μας αλλάξει την καρδιά σε όλους, στις οικογένειές μας, στην εκκλησία, και να μας δώσει μία καρδιά τέτοια που θα έχει τη δυνατότητα ο Θεός να δοξαστεί και να υψωθεί το όνομά Του και να αποκαλυφθεί η δύναμή Του και η δόξα Του. Χάρισε μας, Κύριε, σε παρακαλούμε, καρδιά τέλεια για να σε δοξάζει. Αυτό όμως, αδελφοί αγαπητοί, που ζητήσαμε, ο Θεός θέλει να μας φανερώσει και να μας δώσει επίγνωση των συνεπειών. Μπορούμε να ακυρώσουμε την εξήτησή μας, αλλά μπορούμε και να επιμείνουμε, γνωρίζοντας ότι εξέλεξε τον Νεεμάν, τον Σύρο, τον ύψωσε, τον τίμησε, αλλά τον κατέστησε και λεπρό.
γιατί μέσα από τη λέπρα του Νεεμάν επρόκειτο να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου. Και τώρα με μεγαλύτερη ειλικρίνεια ο Θεός πάλι μας προσκαλεί και μας προκαλεί, δεν είναι τυχαία που είπα αυτή τη λέξη, και μας προκαλεί να εξητήσουμε μία καρδία τέλεια για να δοξάσει ο Κύριος το όνομά Του και να αποκαλύψει τη δόξα Του, τη δύναμη Του, την παντοδυναμία Του πάνω σε πράγματα, γεγονότα και καταστάσεις που οι άνθρωποι λογαριάζουν αδύνατα. Αλλά Λόγος του Θεού λέει ότι τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό και τα πάντα είναι δυνατά εις το πιστεύοντα. Και κάθε ένας που ελπίζει τον Κύριο δεν θα κατεσχυνθεί. Και πάσο πιστεύωνε σε αυτόν επίσης δεν θα κατεσχυνθεί. Να λοιπόν ο λεπρός και το έργο του Κυρίου συνεχίζεται. Σε μία εκστρατεία ο λαός, ο στρατός της Συρίας συλλαμβάνει μία μικρά κόρη πιστή όμως. Άλλο παιδί θύμα σε εισαγωγικά για τη δόξα του Θεού. Βρήκε μία κόρη πιστή όμως, γιατί μέσα από την ταλαιπωρία και την αιχμαλωσία αυτής της κόρης ο Θεός θα δοξάσει το όνομά Του, αλλά και αυτή η κοπέλα θα είναι γνωστή σε όλη την οικουμένη αλλά και στους αιώνες των αιώνων ότι τη χρησιμοποίησε ο Θεός για τη δόξα Του μέσα από την αιχμαλωσία της και την ταλαιπωρία της, η οποία όμως ταλαιπωρία που φέρνει ο Θεός στη ζωή μας και λύπη και θλίψη, μας υπόσχεται ότι θα τη μετατρέψει σε χαρά πλήρη και απέραντη όταν θα έρθει ο καιρός που θα δοξάσει το όνομά Του. Γιατί σκεφτείτε τι τιμή θα είχε μετά η κοπέλα αυτή η αιχμάλωτος, που βλέποντας τον Κύριό της λεπρό και ομολογώντας ότι υπάρχει προφήτης στον Ισραήλ δια το οποίο ο Θεός μπορεί να θεραπεύσει τον Κύριό μας, τον Νεεμάν, όταν επέστρεψε θεραπευμένος, πώς θα την τίμησαν, πώς θα την αγάπησαν, πώς θα την είχαν. Μετατρέπει ο Κύριος τη θλίψη που επιτρέπει στη ζωή μας για δοκιμασία και τη δοκιμασία την επιτρέπει για τη δόξα τη δική Του. Θα μετατρέψει τη θλίψη σε απερίγραπτη χαρά, την ατίμωση σε ένδοξη τιμή, την ταλαιπωρία σε χαρά και απίστευτη ευλογία. Μας προκαλεί λοιπόν ο Κύριος, αλλά και μας παρακαλεί, αλλά και μας προσκαλεί να εξητήσουμε την ώρα αυτή με επίγνωση να μας χαρίσει, να μεταβάλει την καρδιά μας και να την καταστήσει τέλεια για να τα χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του την κατάλληλη στιγμή. Και όποιος θέλει με όλη τη δύναμη της ψυχής του από μέσα του να πει αμήν Κύριε. Αμήν για τη δική Σου δόξα. Αμήν Κύριε. Πιστεύω, βόηθα με στην απιστία μου. Θέλω, βόηθα με στην αδυναμία μου. Σε αγαπώ Κύριε, θέλω να δοξαστείς, βοήθησέ με, γιατί είμαι άθλιος, ούτε δανός και τυποτένιος, αλλά ομολογώ ότι είσαι ο Κύριος όλων των δυνάμεων, των επουράνιων, των επίγειων και των καταχθόνιων, και εσένα λατρεύω, εσένα δοξάζω και εσένα θέλω πάντοτε να ακολουθώ. Και με όλη μας την καρδιά, αδερφοί, όλοι μας ας πούμε αμήν Κύριε. Αμήν Χριστέ μου. Από εκεί και πέρα πια όλα είναι εύκολα. Τώρα πια είναι στα χέρια του Θεού. Μόλις τ' άκουσε ο Νεεμάν ο Σύρος, με τέτοια καρδιά είπε αμήν Κύριε. Εσύ μπορείς να με θεραπεύσεις. Δεν λέει τι ανοησίες, γιατί οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος, ακόμη και εκ του λαού Ισραήλ, εκ του λαού του Θεού, θα έλεγε τώρα μην λέτε ανοησίες, η λέπρα δεν θεραπεύεται. Και εντάξει, θεραπεύει ο Θεός, είναι ανάγκη να πάω στον Ελισέ.
Είναι ανάγκη να πάω εκεί? Δεν μπορεί να με θεραπεύσει εδώ που είμαι? Τι διαφορά έχει η Συρία από τον Ισραήλ? Πολύ μεγάλη διαφορά. Ο ένας είναι λαός του Θεού, μέσα στο σχέδιο του Θεού και στο έργο του Θεού, προετοιμασμένος προκαταβολής κόσμου. Και αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, ο νέος Ισραήλ, για να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου. Ξεκίνησε με τις ευχές, θα έλεγα, του βασιλιά του, πέρασε από το βασιλιά του Ισραήλ με μία επιστολή. Ο βασιλιάς του Ισραήλ σε τέλεια απιστία αγανάκτησε, είπε πω έρχεται για να με ταλαιπωρήσει και το κάνει επίτηδες για να μου επιτεθεί. Όμως τα λόγια αυτά έφτασαν και η ιστορία αυτή έφτασε στα αυτιά του προφήτη, που πιστεύω και αυτός ήταν προετοιμασμένος από το Θεό για το μεγάλο αυτό έργο του Κυρίου. Και πιστεύω ακόμη ότι ο προφήτης Ελισέ ήταν πάντοτε έτοιμος. Δεν ήταν εκείνη τη στιγμή έτοιμος μόνο, αλλά ήταν πάντοτε έτοιμος για τη δόξα του Θεού. Και όταν είδε άνθρωπο με πίστη, τότε είπε στο βασιλιά, στείλ τον εδώ και θα γνωρίσει ότι υπάρχει προφήτης του Κυρίου των δυνάμεων στον Ισραήλ. Και πράγματι βρήκε την ευκαιρία να απαλλαγεί ο βασιλιάς, τον έστειλε στον προφήτη και έφτασε μπροστά στον Ελισέ. Εκεί όμως τα πράγματα ήρθανε δύσκολα, γιατί ο Ελισέ έστειλε ένα δούλο. Δεν βγήκε να τιμήσει τον τιμόμενο από το βασιλιά της Συρίας και από όλους άρχοντα Νέεμαν, γιατί ο δούλος του Θεού δεν τιμάει ανθρώπους, αλλά τιμάει το Λόγο του Θεού και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό του στέλνει μήνυμα. Ήπαγε, λούσθητη 7 φορές στον Ιορδάνη ποταμό και θα καθαριστεί η σάρξου και θα επανέλθει υγιής. Και εκεί σκάλωσε η καρδιά του Νεεμάν, την οποία είχε φτιάξει ο Θεός. Αλλά σκάλωσε γιατί υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα στο Νεεμάν. Έχει προσδιορίσει εκ των προτέρων πώς θα εργαστεί ο Θεός στο ζήτημα αυτό. Έχει σκεφτεί και έχει αποφασίσει ότι έτσι θα εργαστεί ο Θεός. Δηλαδή, μόλις θα φτάσω εκεί θα βγει έξω ο Ελισέ, θα σταθεί μπροστά μου, θα επικαλεστεί το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού, θα διακινήσει τη χείρα αυτού επί τον τόπο επάνω στον Νεεμάν και θα ιατρευθεί ο λεπρός. Έχει άποψη, έχει γνώμη, αλλά είναι εν φαντασία και όχι εν αληθεία. Και αυτό μπορεί να του δημιουργήσει πρόβλημα τεράστιο, μέχρι και που να χάσει την ευκαιρία που ο Θεός του δίνει. Αλλά ο Θεός τον βοηθάει. Και τον βοηθάει όχι με άρχοντες αλλά με δούλους. Όχι με υπερήφανους αλλά με ταπεινούς. Γιατί το έργο του Θεού δεν γίνεται από άρχοντες, αλλά γίνεται από δούλους. Και δούλος είναι αυτός, αδερφοί αγαπητοί, που έχει στο μυαλό του την υπηρεσία, τη βοήθεια, αλλά και την ταπείνωση. Κύριε μου, του λένε, η δούλη του. Αν ο προφήτης σου έλεγε οτιδήποτε, δεν θα τ' άκουγες. Γιατί τώρα αρνείσαι? Όμως δεν κατάλαβε, γι' αυτό αρνείται. Δεν κατάλαβε ότι δεν του είπε πήγαινε στον Ιορδάνη να πληθείς και θα καθαριστείς από τη λέπρα, όπως ακούστηκε. Αλλά του είπε πήγαινε στον Ιορδάνη να λουστείς και θα σε θεραπεύσει ο Κύριος από τη λέπρα. Αυτό δεν κατάλαβε. Και ξέρετε πόσο εύκολα, αδερφοί αγαπητοί, αλλοιώνουμε στην καρδιά μας τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό είναι ανάγκη να εξητούμε τη φανέρωση του Λόγου του Θεού. Ο Νεεμάν πήγε και σύμφωνα με το θέλημα και με το Λόγο του Θεού καθαρίστηκε, βυθίστηκε 7 φορές στον Ιορδάνη, καθαρίστηκε από τη λέπρα αυτού και δοξάστηκε το όνομα του Κυρίου. Και το έργο του Θεού ολοκληρώθηκε και πραγματοποιήθηκε. Πραγματοποιήθηκε στη ζωή του Ελισέ,
αλλά το έργο του Θεού ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε και στη ζωή του Νεεμάν του Σύρου. Και πιστεύω ότι ο Θεός μας υπόσχεται και μας βεβαιώνει μετά την αίτηση που κάναμε με επίγνωση ότι το έργο του Θεού θα πραγματοποιηθεί εξάπαντος και στη ζωή τη δική μας. Με μία προϋπόθεση, όχι όπως εμείς νομίζουμε, αλλά όπως ο Θεός μας διατάζει, με το Λόγο Του και με τη Φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν.